Ο Κοστόφ έψαξε και βρήκε χαμηλά τον Αμερικάνο ψηλό. Αυτός απομονώθηκε, θέλει να πάει σε παιχνίδι ένας-ένας με τον Ρέινς. Γύρισε με το δεξί του χέρι. Αυτή είναι η αγαπημένη του κίνηση. Τσούπκοβιτς, Όρτον στο κεντρικό post. Θα νικήσει και πάλι τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Χίκη προσποιήθηκε από την κορυφή, δοκίμασε ένα σουτ, βρήκε στόχο. Πρώτο καλάθι για τον Απόλλωνα. Ο Καντή όμως πέρασε μάλλον εύκολα το κέντρο. Και βρήκε ελεύθερο σουτ. Μπαρτ. Προσποιήθηκε. Ο Χίκη θα δοκιμάσει για τρεις. Δεύτερο εύστοχο σουτ από τον ίδιο παίκτη. Ένα δίποντο και ένα τρίποντο. Και το σκορ 11-7. Ο Κοστόφ θέλει γρήγορα να απαντήσει και θα το κάνει. 14-7. Ο Βεργίνης έκλεισε τον αριστερό διάδρομο του Καντή, αλλά με πολύ όμορφη reverse επέστρεψε ο playmaker της Κίμης. Οι αλλαγές έφεραν μπροστά του τον Τσούπκοβιτς. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Χίκη. Ο Τσούπκοβιτς όμως έπαιξε καλή άμυνα. Παρ' όλα αυτά ο Αμερικάνος του Απόλλωνα σημάδεψε σωστά. Ο Πάλμλαν τώρα είδε τον Όρτον. Ο Κοστόφ έφτιαξε καλύτερη γωνία και υποδέχτηκε την μπάλα. Ο Όρτον στον Καντή, αυτός θα σουτάρει για τρεις. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από την Κίμη. Χίκη μετά την πάσα του Μπάρτ. Αυτή τη φορά θα σημαδέψει σωστά ο Αμερικάνος του Απόλλωνα. Χίκη για τρεις μπροστά στον Πάμλαντ. Και πάλι ο Αμερικάνος θα βρει στόχο, είναι ασταμάτητος. Ο Μπάρτ βήματα έχει χρεωθεί ο Αμερικάνος του Απόλλωνα. Ο Καντή πίσω από το screen του Όρτον θα δοκιμάσει για τρεις. Αυτός είναι το αντίπαλον δέος στον Άντωνη Χίκη. Ο Μπάρτ έδωσε στον Χίκη. Αυτός πέρασε ανάμεσα από δύο αντιπάλους και έφτασε στο lay-up. Εκπληκτικό καλάθι από τον φανταστικό σήμερα Άντωνη Χίκη. Μπάρτ έχει να αντιμετωπίσει τον Σχίζα. Θα δοκιμάσει για τρεις. Προσωπική επιλογή του Μπάρτ. Ο Χίκη με τον Καντή μπροστά του. Τράβηξε παίκτες, έδωσε στον Μπάρτ. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον Στίβεν Μπάρτ. Γίνεται ο δεύτερος παίκτης του Απόλλωνα με διψήφιο αριθμό, φτάνει τους 10. Ο Μπάρτ άλλαξε με τον Διαμαντάκο. Τώρα έχει μπροστά του τον Πάμλαντ. Έδωσε στον Διαμαντάκο, αυτός τελείωσε τη φάση. Συνεργασία 2 εναντίον 2 και προβάδισμα για τον Απόλλωνα 32-33. Δεύτερο σκριν από τον Κουζέλογλου. Καλινόσκι για τρεις. Με τη βοήθεια του ταμπλό θα σκοράρει ο Καλινόσκι ένα πολύ δύσκολο σουτ. Μπάρτ. Ο Σλαφτσάκης προσποιήθηκε, πέρασε από το δεξί διάδρομο. Σκόραρε ο Διαμαντής Σλαφτσάκης. Ο Πάλμλαντ θα βγει για να εκτελέσει. Πέρασε από την εσωτερική, έβγαλε στον Τσούπκοβιτς, αυτός αμέσως για τρεις. 46-40 με το εύστοχο τρίποντο από τον Σλάβεν Τσούπκοβιτς. Καντή. Τον κυνηγάει ο Χίκη, ύψωσε για τον Όρτον, εντυπωσιακό κάρφωμα. Εκπληκτική φάση. Καλινόσκι. Μπάρτ. Πέρασε από το δεξί διάδρομο, νίκησε και τον Τσούπκοβιτς. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Στίβεν Μπάρτ. Χίκη. Θα δοκιμάσει και αυτός από την κορυφή, αυτός θα σημαδέψει σωστά. Έκλεψε την μπάλα ο Χίκη, μόνος του στο ανοιχτό γήπεδο θα τελειώσει τη φάση. Καντή. Πέρασε από το screen του Όρτον. Μπροστά στο Διαμαντάκο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Απόλλωνα. 65-58. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους φιλοξενούμενους. Κουζέλογλου. Διαμαντάκος από την κορυφή θα δοκιμάσει ένα σουτ και θα βρει στόχο. 65-60. Σιγκούνας περιμένει τον Πάμπλαν. Του άφησε την μπάλα. Αυτός πέρασε από το σκριν του Τζιαράκη. Του γύρισε την μπάλα αλλά είχε προλάβει να τον κλείσει ο Μπάπτσιτς. 4 δευτερόλεπτα για την Κίμη. Με το αριστερό του Τζιαράκη θα βρει στόχο. Τον Καλινόσκι έχει αναλάβει ο Καντή. Πέρασε από δύο σκριν αλλά η πάσα δεν βγήκε. Ο Μπάπτσιτς έσωσε. Ο Τουτζιαράκης έπεσε πάνω του, ο Κοστόφ τελικά θα κλέψει, ο Χίκη θα του πάρει από τα χέρια. Ο Μπάρτ θέλει να φτάσει μέχρι το lay-up, θα σκοράρει. 68-63. Νέο κλέψιμο από τον Χίκη. Στο ανοιχτό γήπεδο θα σκοράρει δύο ακόμη πόντους, 68-65. Σιγκούνας άφησε στο σταμάτη. Πέρασε από το screen του Όρτον, δοκίμασε ένα σούτ από την κορυφή. Επιθετικό rebound του Σιγκούνα. Παλικαρίσιο καλάθι από το Σιγκούνα που τρύπωσε στη ρακέτα του Απόλλωνα.